Κύριε Δαφθαρίδη, καταρχάς συγχαρητήρια για την νίκη, για την ομάδα σας. Μια νίκη μεγάλη, μια νίκη που θα σας δώσει την κατάλληλη ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια που υπολείπονται με το στόχο της σωτηρίας. Είδαμε σήμερα την ομάδα, τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Ανέτρεψαν το σκορ, το εις βάρος του σκορ και τελικά έφτασαν σε αυτή τη νίκη. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ήταν μια σημαντική νίκη σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Πραγματικά τα παιδιά έδωσαν όλο τους τον καλύτερο εαυτό. Σε μια ακόμα αγωνιστική όπου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και έκτακτα προβλήματα. Χάσαμε κάποιους παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ με την αγωνιστικότητα και με την ποιότητά τους. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά τα οποία μπήκαν μέσα έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό. Ανατρέψαμε το σκορ που είναι πολύ βασικό. Γιατί μια ομάδα που βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις όταν χάνουν, δέχεται ένα γκολ, η ψυχολογία της πέφτει. Παρ' όλα αυτά, έδωσαν πραγματικά τον καλύτερο σε αυτό τα παιδιά και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε. Τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Ερέτρειας, σε μια ομάδα που κι αυτή θα χρειάζεται τους βαθμούς, βρίσκεται κι αυτή στη δύσκολη θέση. Ναι, είναι ακόμα ένα ντέρμπι, γιατί έχω πει όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Θα πάμε και σε αυτό το ντέρμπι να δώσουμε τα πάντα και ευελπιστούμε να φύγουμε από εκεί όπως θέλει κάθε μία ομάδα. Δηλαδή, έχω πει και πριν από καιρό ότι θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Και αν να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Αν να χάσουμε, θα χάσουμε. Ή αν να έρθουμε ισοπαλία, θα έρθουμε ισοπαλία. Αλλά τουλάχιστον αυτό που με ευχαριστεί εμένα πάρα πολύ είναι η αγωνιστικότητα της ομάδας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι για την πορεία μιας ομάδας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.